Αντιδρούν στις συνεχόμενες ανατροπές στο χώρο της υγείας οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, όπως οι συγχωνεύσεις κλινικών και κρεβατιών, η διαθεσιμότητα εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ταυτόχρονα σημειώνουν ότι το λουκέτο στα δημόσια νοσοκομεία οδηγεί τους ασθενείς από τις φτωχές συνοικίες στις αφόρητες ουρές των κεντρικών νοσοκομείων που έχουν γονατίσει από τις έλλειψεις προσωπικού. Βλέπουμε να συνεχίζεται, όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, με ένταση η εφαρμογή της, το σχέδιο. Αυτό το πράγματα που γίνονται σήμερα είναι προσχεδιασμένα. Δεν ήρθε κάτι τυχαία έτσι ξαφνικά. Όλα αυτά τα είχαν ετοιμάσει από καιρό ότι ο ΕΕ θα γίνει ο πάροχος υπηρεσιών υγείας και θα κάνει διανομή του αυτού του πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ειδικά από εκεί λένε ότι ξεκινάνε, θα τη διανέμει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα έχει όλη αυτή τη δραστηριότητα που μέχρι σήμερα είχαν τα πολυιατρία του ΙΚΑ, τα νοσοκομεία που άρχισαν να τα κλείνουν, κόσμος μπαίνει σε διαθεσιμότητες. Αυτό που απογυμνώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, πραγματικά προσπαθούν να το καλύψει ο ιδιωτικός τομέας με μεγαλύτερα έξοδα των ταμείων πάνω στην υγεία του λαού. Και πράγματι βλέπουμε σήμερα ωραίες στα νοσοκομεία, ενώ τα οποία βέβαια έχουν και πρόβλημα έλλειψης προσωπικού και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν αυτός ο κόσμος που συνοστίζεται είναι οι ανασφάλιστοι, οι συνταξιούχοι, οι μετανάστες, αυτός ο κόσμος που έχει δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει το χέρι στη τσέπη. Βλέπουμε ότι ο ΕΟΠΗ, το οποίο εμείς από καιρό το λέμε, ότι δεν έχει σκοπό να διορθώσει πράγματα τα οποία ήταν καταφανέστατα σε υστέρηση. Έχει σκοπό κατεύθυνσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό το λέμε όχι τυχαία, γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω έχει να μεταφέρουν τον κλάδο, την υγεία ειδικά του λαού στα μονοπόλια. Και εμείς μέσα σε αυτή την κατεύθυνση, και όπως και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η πρόληψη, είναι η υποχρεώση του κράτους και πρέπει να παρέχονται δωρεάν, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ικανότητα και την διάκριση σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Τέλος, ο κ. Τάτσης τόνισε ότι ένας αγώνας συντονισμένος με τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι ΕΒΕ, οι μετανάστες για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και τη δρομολόγηση φιλολαϊκών εξελίξεων που θα διασφαλίσουν ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας με πλήρη κρατική χρηματοδότηση και απαλλαγμένο από την επιχειρηματική δραστηριότητα.